Όταν ήμουν επάνω, ναι. Δεν ήταν η Ρομπέρτα. Ποιος ήταν? Αλλά ήταν μια παραφιάδα μιας ακροδεξιάς ομάδας, η εγγονή του Μουσολίνη. Εγγονή του Μουσολίνη και ανιψιά της Σοφία Λόρα. Πώς πρόκειται? Μια εκπληκτική ομορφιάς. Όμορφη? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δύο αντιφατικά στοιχεία όμως συνδυάζει. Μουσολίνη και Λόρεν, Σοφία Λόρεν. Δεν πάνε αυτά. Η αδερφή της Λόρεν τα κατάφερε όμως. Ναι, πρέπει ουσιαστικά να γίνει επιλογή. Δεν ταιριάζουν αυτά, δεν ταιριάζουν αυτά. Να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας, γιατί για τις εκλογές, τις δημοτικές περιφερειακές, έχουμε να πούμε και αύριο που είναι τελευταία μέρα βέβαια και την Κυριακή ψηφίζουμε. Έχετε κάνει την επιλογή προσώπων. Εντάξει. Το λέω έτσι. Ναι, το λέω έτσι γιατί είναι πάρα πολλά τα άτομα. Στη δική σας οικογένεια δεν έχετε υποψήφιο. Είναι η μοναδική. Έφτασε. Πέρασε η περίοδος που ήταν ένας. Όχι, ήταν σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι, σε όλες τις οικογένειες υπάρχει ένας υποψήφιος. Εν πάση περιπτώσει, οφέρον τον τίτλο του γενάρχη της νέας γενιάς στο σπίτι, έχει διατελέσει υποψήφιος βουλευτής, ναι, υποψήφιος νομαρχιακός, υποψήφιος δήμαρχος, έτσι. Και δόξα τω Θεώ, όλες φορές πήγαμε καλά. Ναι. Υπερθυμίσω τότε για υπερνομάρχης, είχα πάρει το 14%. 14%? Όταν ξεκίνησα. Ναι, 14%. Άρα, και το οποίο προσέφερα τότε στη Γεννηματά και στον Σγούρο. Ναι, στον κύριο Σγούρο. Σγούρο μάλλον, ναι. Και μετά στη Θεσσαλονίκη, έφυγα από εδώ και πήγα στη Θεσσαλονίκη. Και έπιασε 7,5%. 7,5%. Τώρα, επαναλαμβάνω τα ποσοστά, τα 14% και το 7,5%, γιατί προσπαθούν να γίνει μία σύγκριση με το σήμερα που κάποιοι είχαν εξαφανιστεί. Για παράδειγμα, λέγανε ότι το θέμα του Κασιδιάρη θα φωτώσει και θα κατακτήσει τους πάντες και φαίνεται ότι έχει ένα μικρό ποσοστό. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα εμφανιστεί και η Κυριακή, γιατί μπορεί να είναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Κασιδιάρης, ναι, θα κουραστεί να φτάσει τον εκπρόσωπο του ΚΚ. Δηλαδή πιστεύω και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα είναι μπροστά. Όλα αυτά περί θα σχίσει, δεν τα βλέπω να υλοποιούνται. Έχω την αίσθηση ότι κάτι έχει χαλάσει στο μηχανισμό που είχε στήσει. Κάτι έχει χαλάσει το μηχανισμό που είχε στήσει. Τι χάλασε στο μηχανισμό? Δεν ξέρω, Σοφία μου, τι χάλασε. Αυτή η ορμή που υπήρχε, αυτή η υπόγεια. Μία εβδομάδα ζητούσαμε μόνο γι' αυτό και την κακό της δημοκρατίας, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτή η υπήρχε, ναι, μέσα στις φυλακές. Δεν την βλέπω. Α, υπόγεια διαδρομή. Εντάξει, δεν το έκανε μόνος του. Ναι, το εγώ ίδιο... πιστεύω ότι ο Μπακογιάννης μπορεί να τα εξασφαλίσει από την πρώτη Κυριακή, ενδεχομένως. Στο ίδιο ενδεχομένως, ναι, και ο Νίκος, ο Χαρδαλιάς. Ναι. Το λέω αυτό γιατί το απλώνω λίγο στο πολιτικό. Απλώς ο Χαρδαλιάς με αυτά τα προσόντα που έχει, ναι, χρειαζόταν λίγο αυτόν που που σπρώχνει τον Κασελάκη. Δηλαδή αν είχε ο Χαρδαλιάς αυτόν που σπρώχνει τον Κασελάκη, δεν θα ήταν έτσι μονοκόμματος, όπως είπα, μονοκόμματος αυτά. Ήθελε να του δώσουμε έτσι ένα κομμάτι, μία μοίρα γλυκύτητας που δεν την έχει. Αναφέρεσαι στον Ναύαρχο? Όχι στον Ναύαρχο, απ' έξω τα Αμερικανάκια, λέω, παιδί μου. Α, στο σύστημα, όχι στο πρόσωπο, το σύστημα. Όχι, ο Ναύαρχος εμένα με στενοχωρεί πάρα πολύ. Θαύμαζα πάρα πολύ το μυαλό του, τη γνώση του πάνω στο θέμα, ναι, αλλά αυτό το πράγμα το επαναλαμβάνω και το λέω μονότονα και αν κάποια στιγμή συναντήσω το πω. Δεν μπορεί, λέει, άνθρωπέ μου, να κουβαλάς ένα στρέμμα γαλόνια και μια γειτονιά παράσημα και να κάνεις την ορτζινάτσα του Κασελάκη από πίσω. Δεν είναι, Ναύαρχος είσαι. Έλεος, σοβαρότητα λέει. Ναι, αλλά... Πρέπει ο Κασελάκης σου χτυπάει την πόρτα και να τρέμει τώρα. Έρχεται ο αστράτευτος που θα είναι ναύτης σε μερικές ημέρες, ωραία, στον Ναύαρχο και τον έχει να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
Ναι, αλλά τον προσέχει. Δείτε το από, από τη γλυκιά πλευρά της υπόθεσης. Δηλαδή, τον προσέχει, τον προστατεύει, του μαθαίνει. Δεν είναι κάτι απλό. Κατάλαβα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ότι τον θεωρεί προστατευόμενο είδος. Όχι, μην το πάτε σε τόσο. Εσύ το είπες, εγώ το παρασοφία. Ενώ ότι είναι ένας άνθρωπος που μαθαίνει. Μπορεί να μαθαίνει κρίματα, αλλά πρέπει κάποιος να υπάρχει δίπλα του να του λέει. Όπως δεν είδατε στην Κύπρο. Ευτυχώς. Πόσο προσεκτικός ήταν. Δεν έκανε δηλώσεις, περπατούσε σιγά. Πού να κάνει, να μιλήσει, συνέδευση, να έρθει σε αυτό. Μα είναι τον. Καταρχήν, Σοφία, όταν έχει ξέρει κάποιος τηλεόραση. Ναι. Διαπιστώνει ευκόλως. Όταν κάποιος έχει εμπεδώσει, ξέρει το θέμα, ή κάποιος που το έχει μάθει. Παπαγαλιστή. Φαινόταν λοιπόν ότι αν μία λέξη του έλεγε κάποιο εδώ, τα μπέρδευε, δεν ήξερε να πει παρακάτω. Ναι. Έτσι λοιπόν τον είχαν μακριά από τη μεσογράφη, μακριά από την πλευρά και τον βγάλανε. Το κατάφερε όμως. Και τώρα που λέτε ότι δεν μπορεί να μιλήσει δημοσιογράφος. Δεν είμαι σίγουρο. Τι, αν τα κατάφερε. Ναι, δεν είμαι σίγουρο. Δεν έπεισε, ρε παιδί μου, κατάλαβαν. Πήγε ταξίδι, το πρώτο ταξίδι ήταν που πήγε ο άνθρωπος. Σήμερα το απόγευμα. Το πρώτο. Η καλημέρα από το πρωί φέρνει. Δεν το έχει. Θέλω να σας πω ότι... Εν πάση περιπτώσει, Σοφιάκου, πέρα από το να πεις τι κάνεις, τι είσαι image makers, όχι. Αλλά να του πούνε ότι... Φοράει κάλτσα με γραβάτα. Όχι, Σοφία. Το σακάκι είναι στενό, θα βγει κανένα κουμπί. Έχει την άλλη, σαν παραπάρει κανένα νούμερο παραπάνω από τον Μπρακούλια. Να του και τέλει κουμπί επάνω. Δεν μπορεί έτσι, τον βλέπω, πηγαίνει, φουσκώνει κιόλα. Το σακάκι τα... Να φαίνεται το ύψος, το σώμα, το γυμναστήριο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, είστε από άλλη γενιά. Εδώ σας λέω, υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα. Το σακάκι έχει συγκεκριμένο στυλ. Πρέπει να φαίνεται ο γυμνασμένος όμως, να φαίνονται άλλα προσόντα. Όχι τώρα φοράτε εσείς ένα σακάκι, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σιλουέτες σοβαρό, να δίνει κύρος. Εδώ πρέπει να προάγουν και άλλα θέματα στην εικόνα. Καλά, μέχρι και η Σοφία μου, μην έχουμε πολύ προαγωγή. Μην έχουμε πολλές αναδείξεις. Όχι, δεν το πάω. Απλά σας εξηγώ τώρα για να καταλάβετε. Τώρα. Εσείς πάτε τώρα το κλασικό κουστούμι. Δεν φοράμε κλασικό κουστούμι. Είναι αποκλειστικής χρήσεως του κύριου Τάιλερ. Μην ανακατευόμαστε. Εκεί ήθελα να φτάσω. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Κασελάκης έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Σε λίγο ξεκινάει. Θα μιλήσει αυτός, θα πει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει το κόμμα και μετά θα κλείσουν οι πόρτες και θα μιλήσουν οι υπόλοιποι. Και είναι διατεθειμένος να τσακωθεί. Θα τα ακούσει όλα. Και από τον κύριο Φίλη και από τον. Όχι τον κύριο Φίλη, από τους υπόλοιπους. Αλλά είναι διατεθειμένος. Το βράδυ όμως, νομίζω το βράδυ θα είναι, δίνει μια πολύ ωραία συνέντευξη. Συνέντευξη, μαγνητοσκοπημένη προφανώς, αλλά έχει πολύ ωραία πλάνα με τον σύντροφό του, τον κύριο Τάιλερ και τη σκυλίτσα. Θα σας πω μετά ποια είναι η εκπομπή. Το βράδυ. Το βράδυ, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα. Εντάξει. Και εκεί και αύριο θα έχουμε αποσπάσματα. Είναι μερικά πράγματα. Είναι μερικά πράγματα. Εντελώς συμβολικά. Το βράδυ τα μεσάνυχτα εννοείται. Μην ξεχνάς ότι. Η σκυλίτσα. Εχθές ναι. Γιορτάζαμε. Τα ζώα. Ναι. Ίσως συμβολικά ο κύριος Κασελάκης ήθελε να δείξει τα ζώα. Εδώ σας λέω θα κάνει μία συζήτηση εφόλους της ύλης για τη ζωή του. Για την πολιτική του καμπάνια, για το Τάιλερ, για τη σκυλίτσα. Θα έχει τα πάντα, δηλαδή θα δείτε ότι κι εσείς πιθανόν αλλάξετε θέση και άποψη για αυτά που έχετε πει το τελευταίο διάστημα για τον κύριο Κασελάκη. Και το σταματώ εδώ. Αύριο θα έχουμε τα αποσπάσματα. Γιατί σας αρέσει καλύτερα αυτό που γίνεται στη Βουλή? Για τους μαφιόζους, για τα πάνω έδρανα, τα βόρεια έδρανα, ποιος είναι ο πατεώνας, ποιος πουλάει κυραρχές. Ήταν και ο κύριος Κωνσταντόπουλος τώρα που το ξεκίνησε αυτό. Σοφία, η κάθε εποχή έχει τα πρότυπά της. Κάθε εποχή, ναι. Τώρα, μέσα στην Βουλή, πρωταγωνιστούν μη υπαρχόντων άλλων, ο Βελόπουλος και ο, πώς το λένε, από τους Σπαρτιάτες. Στίγκας. Στίγκας, μάλιστα. Βρείτε και οι οποίοι ήταν κολλητοί
από το 2000 μέχρι το 2012 ήταν κολλητή. Ποιος? Ο Στίκας με τον Βελόπουλο. Πλάκα μου κάνετε. Πώς σου κάνω πλάκα, δεν ξέρω εγώ μέσα στο κόμμα τι γινότανε. Ήταν κολλητή ο Βελόπουλος με τον Στίκα. Ο Μένεμ Στίκας διαφώνησε και την Πετριά τότε. Να. Με το μνημόνιο, το οποίο εμείς δεν ψηφίσαμε. Κι άσε να λένε τι λένε κάποιοι έτσι, κόμπλοι. Δεν υπάρχει ψήφος που λόγος, ούτε μια φορά. Απλώς είναι κάτι που επικράτησε από το Σαμαραϊκό. Και το, σε αντίθεση με τον Βελόπουλο, που τότε τη βραδιά που ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο, είχε πάρει τουλάχιστον 15 φορές και το βράδυ, όχι παρακαλώντας, εκλυπαρώντας στενούς συνεργάτες, πες το με βάλει στην κυβέρνηση, γιατί από την Αθήνα, γιατί αυτοί οι δύο να μπω στην κυβέρνηση και ψιλοθάβοντας κάποιους για να είναι. Θυμάμαι ότι ήταν φοβερή η πίεση και δεν τον έκανα εδώ, γιατί δεν πίστευα ότι είχε τις ανάγκες του Ναντίον. Πρότεινα στον Πολατήδη τον αείμνηστο, ο οποίος είπε «Όχι, δεν θέλω». Λοιπόν, από τότε λοιπόν που ο Βελόπουλος εκλυπαρούσε να μπει στην κυβέρνηση, με το Στίγκα τα είχαν σπάσει, ο οποίος Στίγκα είχε δικές του έτσι, κόντρες με την κοινωνική ομάδα, είχε τσακωθεί με τον Ευαλιώτη και το κόμμα τον διέγραψε. Φαίνεται ότι κρατάει ακόμα αυτή η ιστορία. Να χειροκροτείτε. Κατάντια. Τι κατάντια, όλα αυτά κατάντια. Δεν αφορούν το ελληνικό λαό. Εγώ έχω ζήσει ένα έτσι, κοινοβούλιο ναι. Με Κωστή Στεφανόπουλο, με Μητσοτάκη, με Αβέροφ, με Κανελόπουλο, με Παπανδρέου μέσα, με μεγάλες μορφές. Όταν ήμουν εγώ ήταν τεράστια ονόματα. Και τώρα τι είναι. Τώρα τι είναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Έχεις όλο τον ποινικό κώδικα. Τι είναι αυτά που λες. Πώς το λες αυτό. Δηλαδή εντάξει, ή καταδικαστεί για κάποιες ιστορίες εκεί. Εντάξει με τον αυτόν τον τύπο από τη Θεσσαλονίκη με τις κασέτες. Αλλά τι τα θέλεις τώρα. Τι τα βγάζεις αυτά. Έχεις. Έχουν όλα αυτά. Χριστίδη, πώς τον λέγανε, Χριστίδη τον λέγανε. Ναι. Ήταν με ένα Χριστίδη. Από τη Θεσσαλονίκη. Α, ναι, η υπόθεση στο παρελθόν. Και έρχεται τώρα ο Στίκας και τη λέει αυτά. Ας τον άνθρωπο να προσπαθεί να στήσει μια καριέρα, να κάνει. Και από ό,τι μαθαίνω μαζί του πάει και κάποιος απόβλητος από την ελληνική λύση, από τον Βελόπουλο, για να ηγηθεί όλης της καμπάνιας εναντίον του κυρίου. Α, τον Βελόπουλο. Ο κύριος Στίκας είπε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός. Και είχε κάνει την καταγγελία ότι τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι τα 500. Γίνονται και αυτές οι αναφορές. Αλλά το θέμα μας είναι το προσωπικό που έχουν μεταξύ τους. Τι σχέση έχει με το ελληνικό κοινό. Άρα, Σοφία, κατάντια. Ρε κατάντια που έμεινε αυτή η δεξιά. Πού έμεινε αυτή η δεξιά που έμεινε. Όχι δεξιά, η συγκεκριμένη. Δεξιά είναι, τι να κάνουμε. Έτσι λένε, αλλά όχι δεξιά. Δεξιά είναι. Μέσο δεξιά, ακροδεξιά, αποδεξιά, Ανατολή. Μέση Ανατολή, από Ανατολή. Τι να κάνουμε. Αλλά Ασία είναι όλη.